Ένα Σαββατοκύριακο με δυσμενείς καιρικές συνθήκες διαφορετικής μορφής από περιοχή σε περιοχή είναι αυτό που μας αφήνει σε λίγες ώρες. Η Θράκη και ειδικότερο ο Εύρος δεν γλίτωσαν από την επέλαση του φαινομένου ωκεανής με πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και έντονη χιονόπτωση στα ορεινά αλλά και στη Σαμοθράκη. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία όμω ευτυχώ δεν είχαν την ένταση την οποία περιμέναμε και δεν επιβεβαιώθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό οι προβλέψει τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, ειδικά για τον Εύρο. Βέβαια, ο παγετό ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, οι πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και οι χιονοπτώσει στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Ειδικά στον ορεινό όγκο αντιμετωπίσαμε προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν με τη ρήψη άλατο, αλλά τι βραδινέ ώρε. Ε, λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε έντονη χιονόπτωση συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους κλείσαμε ένα σημείο του οδικού δικτύου από το δέριο έως το ύψο Άρης για να μην υπάρχει πρόσβαση οχημάτων λόγω του γεγονότος ότι σε ορισμένα σημεία είχε συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος χιονιού. Στο νησί της Αμοθράκης παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα μηχανήματα που επιχείρησαν από χιονισμό να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στη Σαμοθράκη, όπου από χθε υπήρχαν έντονε χιονοπτώσει. Μάλιστα, προκλήθηκαν και διακοπές ρεύματος, αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό και σε κάποια σημεία του οδοστρώματος υπήρξε μεγάλη συσσόρευση χιονιού, που όπω μα ανέφερε ο Δήμαρχο Σαμοθράκη, άγγιξε τα δύο μέτρα. Από το πρωί δουλεύουν κανονικά τα χιονιστικά μηχανήματα σε μια προσπάθεια να ανοίξουν το δικό δίκτυο και να το κρατήσουν καθαρό. Χθε δεν κατέστη αυτό δυνατό λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων εντάσεων, εννέα μποφόρ και τη χιονοθύαλα που υπήρχε στο νησί. Οπότε από του χειριστέ κρίθηκε ο αποχιονισμός μη ασφαλή. Ω εκ τούτου όλα τα χιονιστικά μηχανήματα αποσύρθηκαν χθε και από σήμερα το πρωί δουλεύουν κανονικά. Από τη Δευτέρα αναμένεται ύφεση των φαινομένων, αλλά οι χαμηλέ θερμοκρασίε και ο παγετό θα παραμείνουν, ειδικά τι βραδινέ ώρε. Οπότε η οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στι μετακινήσει του. Σύμφωνα με την πρόβληψη τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, που έλαβε η πολιτική προστασία, περιμένουμε ύφεση των φαινομένων. Εν τούτης, ο ισχυρό παγετό είναι κάτι το οποίο μα προβληματίζει και θα πρέπει και η οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τι πρωινέ κυρίω ώρε.